Λοιπόν, πάντα μαζί μας ο Δημήτρης Τάκης για να ξαναδούμε, Δημήτρη, την καταγγελία που έκανε νωρίτερα από το Βήμα της Βουλής ο κύριος Χάρης Θεοχάρης του Ποταμιού, ότι υπάρχουν στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δουλεύουν στο Μέγαρο Μαξίμου για το ενδεχόμενο επιστροφής μας στην Δραχμή, και ο κύριος Θεοχάρης δέχτηκε σφοδρή επίθεση από στελέχη της κυβέρνησης και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε, Ελίνα, ότι γύρω στις 10.30 ο κύριος Θεοχάρης ανέβηκε στο Βήμα για να κάνει την ομιλία του, και σε αυτή την ομιλία έκανε μια καταγγελία ότι σύμφωνα με πληροφορίες του, στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου και επεξεργάζονται ένα σενάριο για επιστροφή της χώρας στη Δραχμή. Καταλαβαίνεις ότι μια τέτοια καταγγελία σε ένα τέτοιο κλίμα έβαλε φωτιά στη συνεδρίαση της Βουλής. Λίγα λεπτά αργότερα ο κύριος Στρατούλης διέψευσε αυτή την πληροφορία, καταγγελία του κύριου Θεοχάρη, είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ότι ο κύριος Θεοχάρης οφείλει να έρθει στη Βουλή και να δηλώσει από πού έχει αυτές τις πληροφορίες, αν έχει συγκεκριμένα στοιχεία, αλλιώς να ζητήσει συγγνώμη. Λίγο αργότερα τα πράγματα φορτίστηκαν ακόμα περισσότερο όταν η Θεανό Φωτίου, η Υπουργός, μίλησε για την καταγγελία του κ. Θεοχάρη, λέγοντας ότι ψευδείς πληροφορίες σε περίοδο προεκλογικής εκστρατείας έχουν ως συνέπεια να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση, απειλώντας ουσιαστικά τον κ. Θεοχάρη με την παρέμβαση του εισαγγελέα για αυτά που είπε στη Βουλή. Εκεί παρενέβηκε ο κ. Κακλαμάνης και ζήτησε από την κυρία Φωτίου την λέξη εισαγγελέας να την βάλει εντός εισαγωγικών. Ωστόσο, αυτή η καταγγελία, καταλαβαίνεις ότι έβαλε φωτιά στη συνεδρίαση, φόρτισε πολύ το κλίμα. Υπήρξε διάψευση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπήρξε διάψευση και από το ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, οι οποίοι κατήγγειλαν τα όσα είπε ο κ. Θεοχάρης από το Βήμα της Βουλής. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Θεοχάρης δεν έχει επιστρέψει στην Βουλή για να απαντήσει σε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τις επόμενες ώρες ή αν θα προβεί σε κάποια δημόσια δήλωση. Μας πάμε όμως εμείς στο σημείο αυτό να δούμε τι ακριβώς κατήγγειλε ο κύριος Θεοχάρης και στη συνέχεια τι του απαντά σε πολύ οξύς τόνους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταγγέλλω ότι υπάρχει ήδη στο Μαξίμου ομάδα εργασίας με άτομα από το Γενικό Λογιστήριο που αυτή τη στιγμή δουλεύει για τη Δραχμή. Αυτή τη στιγμή. Έχετε σχέδιο να μας πάτε στη Δραχμή. Δεν είναι για τις διολυστήσεως. Ναι. Ναι, δεν τρομοκρατώ κανέναν. Λέω την αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Τα ξέρετε, κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου. Ο Κρόντος. Κυρία Φωτίου, έχετε δικαίωμα. Θα μιλήσετε μετά. Αποδοκιμάζουμε πλήρως μία τέτοιου είδους παρέμβαση που ενισχύει την τρομοκράτηση του ελληνικού λαού με ψεύδι. Με ψεύδι. Με ομά ψεύδι. Αφενός μεν διαψεύδουμε την πληροφορία, ο κύριος Θεοχάρης όφιλε από τη στιγμή που την είπε να πει πού την έμαθε, ποιος την είπε και να αναλάβει αυτή τη δέσμευση. Τη διαψεύδουμε κατηγορηματικά ως κυβέρνηση και από εκεί και πέρα τον παραδίδουμε στην κρίση του ελληνικού λαού, που αυτές τις κρίσιμες ώρες, τις κρίσιμες μέρες που καλείται ο ελληνικός λαός σε κορυφαία δημοκρατική διαδικασία να αποφασίσει για το παρόν και το μέλλον του, να διασπείρει τέτοιες κινδυνολογικού τύπου ψευδείς ειδήσεις. Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να τοποθετηθεί, να ζητήσει συγγνώμη και να το πάρει πίσω. Πολύ πιο οξύς είναι λοιπόν ο κύριος Σακελαρίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στα όσα είπε ο κύριος Θεοχάρης. Πάμε να δούμε τι συγκεκριμένα αναφέρει. Η σημερινή δήλωση του κυρίου Θεοχάρη, εκτός από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αποτελεί μνημείο ανευθυνότητας, λέει ο κύριος Σακελαρίδης, πόσο μάλλον όταν είναι εκπρόσωπος ενός κόμματος το οποίο ευαγγελίζεται την ευθύνη. Ντροπή και τίποτε άλλο, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε